τη μάνη που με πετύχατε και βγαίνουμε ζωντανά, ότι συγκεκριμένα 20 καινούργιες συνδέσεις δημιουργήθηκαν σε χωριά, σε πολύ μικρά χωριά, από ανθρώπους που ήρθαν να μείνουν μόνιμα και να δουλεύουν από εδώ. Το ίδιο συνέβη και με ηλεκτρονικά καταστήματα. Πάρα πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα ήταν αυτά τα οποία λειτουργήσαν από την περιφέρεια. Και αυτό που έγινε, που έκανε τη μεγάλη διαφορά, ήταν ότι έγινε το αγροτικό ίντερνετ. Το αγροτικό ίντερνετ είναι το γρήγορο ίντερνετ που γίνεται στους δήμους και στις περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται μέσα στο 2020. Περιμένουμε ότι μετά τον Ιανουάριο οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας θα έχουν οπτική ίνα. Η οπτική ίνα θα δώσει μεγαλύτερες ταχύτητες και θα δώσει και υπηρεσίες πιο ακριβές για ποιοτικό τουρισμό. Γιατί καταλαβαίνετε, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι ένας γιατρός ο οποίος κάνει διακοπές σε οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας μπορεί να χρειαστεί ή να συμμετάσχει σε χειρουργείο ή να δει ακτινογραφίες. Αυτό με μια απλή σύνδεση είναι έως ακατόρθωτο. Με όμως οπτική ίνα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Οι Έλληνες γενικά εξοικειώθηκαν με τις ηλεκτρονικές αγορές, τις εμπιστεύτηκαν και κατάφεραν να τις βάλουν στη ζωή τους. Ήταν ποτέ επικίνδυνες οι ηλεκτρονικές αγορές, γιατί αρκετοί φοβούνται ότι αχ, θα μου κλέψουν την κάρτα, όχι θα μου πάρουν τα χρήματα και δεν θα πάρω ποτέ το προϊόν στα χέρια μου. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Πού να το βρω τώρα τον εμπόρο που μου πούλησε το τάδε προϊόν ή δεν μου το πούλησε ποτέ στην ουσία. Ναι. Η καλύτερη προστασία στις ηλεκτρονικές αγορές είναι η χρήση πιστωτικής κάρτας. Πιστωτικής, όχι χρεωστικής, όχι προπληρωμένη. Δηλαδή, για να το πω απλά, όχι της κάρτας που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ανάληψη στο ATM. Όχι της προπληρωμένης κάρτας, αλλά της πιστωτικής. Γιατί όταν ο καταναλωτής ο Έλληνας χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα για να κάνει αγορές, μπορεί να ακυρώσει τη συναλλαγή, να την ακυρώσει τελείως και να επιστραφούν τα χρήματά του. Ακόμη και 40. Οπότε να εμπιστεύεστε τη λογική σας και να εμπιστεύεστε και την πιστωτική κάρτα. Γενικά οι τράπεζες είναι εδώ για να μας προστατεύσουν, αρκεί και εμείς να μην είμαστε εύπιστοι. Δηλαδή, μην περιμένετε ότι ένα iPhone κάνει 500 ευρώ. Δεν θα είναι iPhone. Υπάρχουν ρέπλικες στην αγορά που μοιάζουν με iPhone και δεν είναι. Που μοιάζουν με Galaxy Note, το μεγάλο για να τα πω όλα, που δεν είναι. Να μην εμπιστεύεστε αυτό που είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, να εμπιστεύεστε την κοινή λογική και γενικά να είμαστε κοντά στους μεγάλους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, γιατί μέσα στο καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα απάτης από οικιακές και οικιακούς βοηθούς. Επειδή έχουν πρόσβαση στην κάρτα ανάληψης μετρητών και στους λογαριασμούς, μπορούν και μεταφέρουν μεγάλα ποσά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να είμαστε κοντά τους. Έχουμε ένα πατέρα, μια μάνα, κάπου ενώ εμείς πηγαίνουμε διακοπές. Πρέπει να μιλάμε μαζί του καθημερινά και να φροντίζουμε να μην έχει κάρτα και κωδικούς στα χέρια του, ούτε κινητό επιβεβαίωσης SMS από τράπεζα. Γιατί μάλιστα, έτσι γίνεται μια πλήρη συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων. Είχαμε ένα περιστατικό πριν από 15 μέρες, όπου οι οικιακοί βοηθοί μπόρεσαν και απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ανήμπορος. Ήτανε με άνοια, δεν μπορούσε και τον εξυπηρετούσα. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν ψύχρεμα, πήγαν και τους μίλησαν πολύ ψύχρεμα και ευτυχώς το πλοίο με το οποίο θα έφευγαν από τη χώρα ακύρωσε το δρομολόγιο. Και έτσι προλάβαμε την πιάστα. Αλλά δεν είναι κάθε μέρα του Αγιανιού. Το ναι, όντως κάποιοι απαταιώνες έχουν προλάβει να δράσουν στο μεταξύ, βεβαίως. Υπάρχουν. Είδατε τι έγινε και στην Κρήτη, όπου εκεί τι γίνεται όταν δείχνει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς η τάση του ανθρώπου είναι να δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά όχι με το πορτοφόλι σου, όχι με το κινητό σου, όχι με την πιστοτική σου κάρτα. Δείξε εμπιστοσύνη με τη συμπεριφορά σου και με το συναισθηματικό σου κόσμο και πλούτο, όχι με την πιστωτική σου κάρτα. Αυτή η εμπιστοσύνη γέρνει προς τη μία πλευρά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας και τα μάτια μας 14. Γενικά, μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω τώρα που έκλεισε, τελείωσε η καραντίνα. Ο κόσμος τι συνεχίζει να αγοράζει ιντερνετικά, τα πάντα ή κάτι συγκεκριμένο? Συνηθίζει να αγοράζει ό,τι είναι ηλεκτρονικό, ό,τι μπορεί να το βρει σε χαμηλότερη τιμή, με έλεγχο τιμής που κάνει. Και βέβαια, ακόμα και σούπερ μάρκετ και είδη πρώτης ανάγκης μπήκαν στη ζωή μας ηλεκτρονικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη ευκολία να μπορείς να παραγγέλνεις και να σου έρχονται τα πράγματα στο σπίτι. Άρα δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε κάτι, όπως επίσης εισιτήρια. Τα εισιτήρια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και το ακτιοπλοϊκό και το αεροπορικό εισιτήριο ανέβηκε πάρα πολύ και το χρησιμοποιούν χωρίς να το σκέφτονται. Και επίσης άλλα είδη, όπως είναι τα είδη ρουχισμού, γιατί βρίσκουν ότι στα ενδύματα έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν άμεση παράδοση εντός μίας ή δύο ημερών και να πετύχουν και καλύτερη τιμή. Γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν έχουν το κόστος του φυσικού καταστήματος. Εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον,
οι επιχειρηματίες που μπαίνουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο να καταλάβουν ότι ανοίγουν ένα υποκατάστημα, δεν είναι το ίδιο το κατάστημα που θα κάνει τη δουλειά και οι υπαλλήλοι. Πρέπει να ανοίξει υποκατάστημα με νέους υπαλλήλους και νέες υπαλλήλους που θα εξοδεύσουν. Πρέπει να γίνει επένδυση από την επιχειρηματία. Και το θέλει πολλά χρήματα, είναι, επένδυση. Η επένδυση είναι σαν να ανοίγει ένα κανονικό κατάστημα. Τόσο μεγάλο. Δηλαδή μπορεί να είναι από 10 μέχρι 30.000 ευρώ ανάλογα, χωρίς μισθολογικό κόστος, ανάλογα με το μέγεθος του καταστήματος αυτή τώρα. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φροντίζει ο καταναλωτής να προσέχει να είναι ετοιμοπαράδοτο το προϊόν. Ένα προϊόν που γράφει ότι θέλει πάνω από 8 μέρες για να έρθει, μπορεί να είναι πάνω από 15 μέρες, μπορεί να είναι πάνω από 30 μέρες. Θα υπολογίζετε ότι πρέπει να είναι τέτοιος χρόνος ώστε να μπορέσετε να ακυρώσετε τη συναλλαγή. Επίσης, μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή εάν το προϊόν που θα φτάσει δεν σας αρέσει, χωρίς επίλυση. Δεν είναι της απολύτου αρεσκίας μας, λέει ο νόμος. Δεν σ' αρέσει, το γυρίζεις πίσω. Τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκο, νομίζω δώσατε καλές πληροφορίες στον κόσμο. Κάποιες ανησυχίες. Και εγώ ελπίζω κάποιες ανησυχίες που είχε ο κόσμος, επειδή δεν γνώριζε ή δεν γνωρίζει, να του φύγανε. Οπότε να εξυπηρετηθεί κάνοντας χρήση των καρτών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αφού είναι ένα εργαλείο στα χέρια όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Μας μίλησε ο κύριος Βασιλάκος. Ευχαριστούμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τον είδαμε και σε μια παραλία. Τώρα εμείς θα πάμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο σένα. Θα πάμε σε μια τεράστια και ασφαλής παραλία στην Κέρκυρα όμως.